είτε σε ενιαία ομιλία, είτε να κρατήσετε στο τέλος για 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω από την παρέμβαση του κύριου Δένδια. Ο κύριος Δένδιας ήταν πράγματι εκείνη την περίοδο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Όχι ασφαλείας, όπως μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης, προστασίας του πολίτη. Όμως, ξέρετε, και ο κύριος Βαρβιτσιώτης ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο αρμόδιος υπουργός του λιμενικού σώματος. Εν τούτης, κύριε Δένδια, ίσως εξαιτίας και του γεγονότος ότι και τώρα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πολλές φορές έχετε αναφερθεί στο δόγμα της εποχής σας, υπερασπιζόμενος αυτό το δόγμα, εν τη ρήμη του λόγου μου αναφέρθηκα σε εσάς. Και φαντάζομαι ότι η διορθωτική παρέμβαση σας, την οποία αποδέχομαι, δεν έχει να κάνει με το ότι αρνείστε ότι είχατε ένα τέτοιο δόγμα, το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό από τη μέρα που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και η ανέλυτη διακυβέρνηση του τόπου. Και σας ευχαριστώ που μου το θυμήσατε, γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω και στον κύριο Θοδωράκη, ο οποίος έκανε την εξής, ας μου επιτραπεί η έκφραση, λαθροχειρία. Εγώ δεν καταφέρθηκα ποτέ εναντίον των ανδρών και γυναικών του λιμενικού σώματος. Ο ίδιος άλλωστε έχει κάνει και ρεπορτάζ, ίσως γι' αυτό το γνωρίζει, είχε κάνει εκπομπή στους πρωταγωνιστές, γιατί πράγματι αυτοί οι άνθρωποι είναι πρωταγωνιστές. Όμως έχει μια πολύ μεγάλη σημασία ορισμένες φορές, πως οι ίδιοι άνθρωποι, γιατί τώρα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που σώζουν ζωές, όταν λειτουργούν κάτω από διαφορετικές εντολές και από διαφορετικό δόγμα, μπορούν να έχουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Και εγώ ουδέποτε είπα ότι άντρες ή γυναίκες της ελληνικής ακτοφυλακής οδήγησαν ανθρώπους σε πνιγμό ή τραγωδία. Αλλά είπα ότι η λογική των επαναπροωθήσεων, δηλαδή του να σέρνεις σε συνθήκες τρικυμίας μια σάπια βάρκα από τα ελληνικά χωρικά ύδατα προς άλλα ύδατα, αντί να τους περισυλλέξεις, είναι μια πολιτική ανεύθυνη. Διότι μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, όπως αυτό που συνέβη με την απώλεια ανθρώπινων ζώων τότε. Και τότε σας θυμίζω ότι είχαμε καθημερινά κάποιες δεκάδες ενδεχομένως ανθρώπων που βρισκόντουσαν ελάχιστα περιστατικά καθημερινά, ενώ από την έναρξη αυτού του τεράστιου κύματος των προσφυγικών ροών, το τελευταίο χρόνο δηλαδή, όχι δεκαπλασιάστηκαν. Είχαμε καθημερινά 60, 70, 80 βάρκες να έρχονται με δεκάδες πρόσφυγες φορτωμένες στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Φανταστείτε λοιπόν αν το δόγμα αυτό και η πολιτική αυτή που ακολουθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση ακολουθεί το και από τη δική μας κυβέρνηση στην αντιμετώπιση προσφυγικής κρίσης. Θα επανέλθω. Έρχομαι όμως στην βασική ροή της ομιλίας μου. Ελπίζω να ικανοποίησα τον κύριο Δένδια που διόρθωσα. Κύριε Μητσοτάκη, θέλω να παρατηρήσω κάτι. Μιλήσατε εσείς για μηχανία σε εμάς στη συζήτηση αυτή. Όμως εσείς χρονομέτρησαν οι συνεργάτες μου επί 12,5 λεπτά της ώρας, επιχειρούσατε να δώσετε απάντηση, να απολογηθείτε δηλαδή, για ποιο λόγο ζητήσατε να διεξαχθεί σήμερα σε κορυφαίο επίπεδο στη Βουλή, σε επίπεδο αρχηγών, προημερησίας διάταξης συζήτηση για την ασφάλεια. Για να καταλήξετε σε κάτι το οποίο θα ήθελα να χαιρετήσω. Καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι πράγματι η χώρα δεν αντιμετωπίζει ζήτημα ασφάλειας. Είπατε η χώρα ήταν, είναι και θα είναι ασφαλής χώρα. Χαιρετίζω αυτή σας τη φράση. Και δεν σας κρύβω την ικανοποίησή μου που τελικά αναγνωρίσατε ότι η χώρα είναι και θα παραμείνει ασφαλής. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα που θα βγει από τη σημερινή συνεδρίαση. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή, είναι μια χώρα ασφαλής, φιλόξενη και υπερασπίζεται αξίες. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να πάρει ο τελευταίος πολίτης στην Ευρώπη και στον κόσμο που σκέφτεται φέτος να έρθει στην Ελλάδα για να κάνει τις διακοπές του. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουμε.
Και βεβαίως φοβάμαι, αργά ίσως το καταλάβατε, ότι η σπουδή σας να διεξαχθεί αυτή η συζήτηση δεν συνάδει στο να εκπαινθεί αυτό το μήνυμα που τόσο ανάγκη έχει η χώρα. Ωστόσο, καθ' όλη την υπόλοιπη ομιλία σας επαληθεύσατε και δικαιώσατε σχεδόν όλα όσα είπα στην πρωτολογία μου για τα πραγματικά κίνητρα του αιτήματός σας. Είπα ότι ζητήσατε αυτή τη συζήτηση για να ψαρέψετε στα θολά νερά της ακροδεξιάς, να εκμεταλλευτείτε τα φοβικά αντανακλαστικά ενός τμήματος της κοινωνίας και ενδεχομένως να προσπαθήσετε να συσπυρώσετε την ακραία δεξιά πτέρυγα του κόμματός σας. Και η ομιλία σας ήταν πράγματι ένα μνημείο κινδυνολογίας, καταστροφολογίας και διασποράς φόβου. Ήταν όμως και ένα σαφές ιδεολογικό μανιφέστο. Είπατε ότι η ασφάλεια είναι προϋπόθεση της ελευθερίας. Είπατε ότι ο δυτικός τρόπος ζωής απειλείται, ίσως αγοράζοντας την σκεύη των θεωρητικών του πολέμου των πολιτισμών, των εμπόρων του φόβου, των υπερασπιστών του αστυνομικού κράτους. Να σας πω λοιπόν ότι η ελευθερία και η ασφάλεια είναι διαλεκτικά συνδεόμενες. Καμία δεν έχει προτεραιότητα εναντί της άλλης. Κατά την αντίληψή μας, η μία προϋποθέτει την άλλη. Γιατί η ελευθερία χωρίς ασφάλεια οδηγεί σε μια κοινωνία ζούγκλα. Και ασφάλεια χωρίς ελευθερία οδηγεί σε μια κοινωνία ολοκληρωτική. Ίσως βέβαια αυτά να είναι ψηλά γράμματα για τις δικές σας απόψεις, για το κόμμα σας. Όμως θέλω να σας θυμίσω ότι η αριστερά έχει μεταξύ άλλων και αυτόν τον στόχο, όπως έχει πει ένας σύγχρονος φιλόσοφος, να διασώσει τον φιλελευθερισμό από τους φιλελεύθερους. Την ώρα λοιπόν, κυρίες και συνάδελφοι, που η χώρα γίνεται επίκεντρο αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μας είπε ότι στην Ελλάδα βαφτίσαμε ανθρωπισμό την ανομία. Φαντάζομαι ότι η επίσκεψη και η συνάντηση των τριών ηγετών του χριστιανισμού στη χώρα μας, στη Λέσβο, το προηγούμενο Σάββατο, δεν έγινε κατά την άποψή σας προκειμένου να υποστηριχθεί η ανομία. Και λυπάμαι πραγματικά για αυτή τη θέση σας. Επαναλάβατε τη γνωστή αντίληψη, την έχει εκφράσει Πολάκης σε όλες τις συνεντεύξεις του, είναι και πολλές, ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας, ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Βορύδης πολλές φορές, ότι για όλα ευθύνεται στον τόπο όχι η διακυβέρνηση της δεξιάς και η αναλλαγή της στην εξουσία με το Πασόκ, αλλά ότι όλα αυτά τα χρόνια κυβερνούσατε μεν εσείς, αλλά υπό την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και ότι δήθεν αυτή η ιδεολογική ηγεμονία ευθύνεται για την κρίση. Ξέρετε, ωραίο είναι αυτό να το ακούει, να το λέει κανείς, αλλά νομίζω ότι ο ελληνικός λαός ξέρει πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την κρίση. Ξέρει ποιος ευθύνεται για τα 40 χρόνια σπατάλης, διασπάθησης του δημόσιου χρήματος, διαπλοκής, διαφθοράς και ανομίας, θα το πω, μιας και σας αρέσει τόσο πολύ η λέξη. Της δικής σας ανομίας όμως. Όχι της μικροπαραβατικότητας, της παραβατικότητας εκείνη που ήταν διαρκής και που γινόταν με νομότυπο τρόπο και μπροστά στα μάτια της πολιτείας. Ξαναπαίξατε σήμερα το χιλιοπαιγμένο ρεπερτόριο για τις δήθεν σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία. Και κάνατε και ένα βήμα παραπέρα. Μιλήσατε για την τρομοκρατία και τη βία στην Ελλάδα που έχει σαφές πολιτικό και ιδεολογικό πρόσημο, αριστερό πρόσημο. Λυπάμαι για αυτή τη στάση. Και λυπάμαι για αυτή τη στάση γιατί πιστεύω ότι ανήκουμε σε μια γενιά που θα έπρεπε να ξεπεράσουμε τις διχαστικές πρακτικές του παρελθόντος. Και έρχεστε σήμερα εσείς εδώ να πείτε ότι η τρομοκρατία και η βία έχει αριστερό πρόσημο. Δεν το συνηθίζω, ακριβώς επειδή
πιστεύω στην υπέρβαση αυτών των προκαταλήψεων, να υπεραμείνομαι της ιστορίας της αριστεράς ή να διαχωρίζω τους αριστερούς και τους δεξιούς. Όμως θα είμαι υποχρεωμένος μετά από αυτό που είπατε να πω ορισμένα πράγματα από αυτό το βήμα. Η αριστερά, κύριε Μητσοτάκη, σε αυτόν τον τόπο έχει μια ιστορία. Και οι αριστεροί και οι αριστερές. Μια ιστορία αγώνων, μια ιστορία διωγμών. Έχει υπάρξει θύμα της βίας. Οι αριστεροί και οι αριστερές ήταν στους διωκόμενους και όχι στους διώκτες. Ήταν θύματα μιας βίας που οργάνωνε ένα παρακράτος πολλές φορές. Το παρακράτος των εθνικοφρόνων. Δεν ανήκει λοιπόν η αριστερά στους θειασότες της βίας. Οι αριστεροί, όχι μόνο οι αριστεροί, και πολλοί δεξιοί, δημοκράτες, πατριώτες, έδωσαν τη ζωή τους σε αυτή τη χώρα για αξίες. Την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία. Η ιστορία, η παράδοση και οι αξίες της αριστεράς δεν έχουν καμία σχέση και δεν σας επιτρέπω διαρκώς να το επαναλαμβάνετε με τους δίθεν αντιεξουσιαστές που έχουν στο τέλος όμως την πιο εξουσιαστική αντίληψη. Διότι η αντίληψη εκείνη που επιλέγει που διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, δηλαδή να ασκήσει την υπέρτατη βία απέναντι στην πιο σημαντική αξία που είναι η ανθρώπινη ζωή, στο όνομα δήθεν μιας επαναστατικής υπόθεσης, αυτή είναι μια εξουσιαστική λογική. Και αυτήν την αντίληψη, κύριε Μητσοτάκη, την μοιράζονται οι δήθεν αντιεξουσιαστές με κάθε λογική τρομοκρατία. Και είναι, ξέρετε, διχαστικό. Είναι διχαστικό να μιλάτε για ιδεολογία αριστερή της τρομοκρατίας και να ταυτίζετε την αριστερά που γέννησε σε αυτόν τον τόπο την εθνική αντίσταση, τους Λαμπράκηδες, το κίνημα του 1-1-4, τους αγώνες για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Έδωσε και δίνει κύριε Μητσοτάκη, αγώνες μαζικούς και ειρηνικούς για ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη, αγώνες πάντα χωρίς κουκούλες, πάντοτε, και χωρίς τσεκούρια και χωρίς βαριοπούλες. Και βέβαια τους οπαδούς της βαριοπούλας και των τσεκουριών, η αριστερά τους είχε απέναντι, αλλά κάποιες φορές η δική σας παράταξη δυστυχώς δεν τους είχε απέναντι. Αναρωτηθήκατε επίσης, κύριε Μητσοτάκη, σε ποια ευρωπαϊκή χώρα οι πολίτες έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν στους δρόμους της πρωτεύουσας, να κλείνουν δρόμους και είπατε ότι αυτό είναι πρωτάκουστο. Σας καλώ να δείτε τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο στη μεγάλη διαδήλωση κατά της λιτότητας. Σας καλώ να δείτε τι συνέβη τον προηγούμενο μήνα στο Παρίσι στις μεγάλες διαδηλώσεις του τελευταίου μήνα των αγροτών. Αυτά που γύρανε εδώ δεν ήταν τίποτα. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς προτείνεται. Να απαγορεύσουμε τις διαδηλώσεις. Σε κάθε δημοκρατική χώρα οι πολίτες, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τις απόψεις τους, έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν. Και σας θυμίζω ότι το ελληνικό σύνταγμα προστατεύει το δικαίωμα του συναθρίζεστε. Τι ακριβώς ζητάτε, να το καταργήσουμε? Είναι και αυτό στην πρότασή σας μήπως για τη συνταγματική αναθεώρηση? Σήμερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δόγμα της ελληνικής αστυνομίας, το δόγμα της ηπιότητας και της διακριτικότητας, με σαφείς όμως κόκκινες γραμμές, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό ως προς τη διατήρηση ασφάλειας των πολιτών από το δόγμα της επίδειξης ομής δύναμης και ανεφόρων καταστολής. Και θέλω να σας πω ότι τα προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε και που προφανώς μας προβληματίζουν
δεν αφορούν σε καμία περίπτωση τον τελευταίο χρόνο διακυβέρνησης. Αντιθέτως, τον τελευταίο χρόνο διακυβέρνησης, αν δείτε τα στοιχεία που έχει ο Υπουργός και είναι στη διάθεσή σας, έχουν μειωθεί σημαντικά όλες αυτές οι επιθέσεις, οι σκηνές βίας και ανομίας στις οποίες αναφερθήκατε και οι οποίες φυσικά μας προβληματίζουν. Επίσης, το κέντρο της πόλης είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζω από την περίοδο που μαζί με τον κ. Κακλαμάνη ως Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, κεντρικό θέμα. Όμως η αντιμετώπιση της ανομίας και της παραβατικότητας στο κέντρο της πόλης δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ με τις επιχειρήσεις Κούπα που μάζευε κάποιους κακόμοιρους μετανάστες από την Ομόνια για λίγες όμως ώρες, τους πήγαινε λίγο πιο κάτω, ερχόντουσαν οι κάμερες, παίρνανε τρεις φωτογραφίες και μετά ξαναγυρνάγανε. Το ζήτημα είναι να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει τις αιτίες που δημιουργούν το φαινόμενο αυτό. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να σας πω, αντιμετωπίσαμε, είναι προφανές αυτό, ένα πρωτοφανές προσφυγικό κύμα. Όμως, αν πάτε σήμερα μια βόλτα στο πεδίο του Άρεως, δεν είναι ούτε ένα μετανάστη και πρόσφυγε. Πηγαίνετε στην πλατεία Βικτωρίας. Είναι ανοιχτή. Στην πλατεία Συντάγματος. Θυμίζω ότι την εποχή της καταστολής και του δόγματος της Κούπας, τη δική σας εποχή, παρά το δόγμα της καταστολής και της Κούπας, δεν υπήρχε αυτό. Να σας πω επίσης ότι μιλήσατε για την Ιδωμένη. Μιλήσατε για την Ιδωμένη ξανά και ξανά και ξανά. Όπου εκεί βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ελέγξει μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Και όλοι γνωρίζετε γιατί δεν έχουμε επιλέξει να φτιάξουμε οργανωμένο κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας εκεί. Διότι σε συνεννόηση και με τους εταίρους μας αλλά και με την ύπατη αρμοστία, αν φτιάχναμε εκεί οργανωμένο κέντρο, θα ήταν πόλος έλξης. Θα ήταν σαν να λέγαμε σε όλους τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην ενδοχώρα, πηγαίνετε στα σύνορα. Όμως θέλω να σας θυμίσω, επί των ημερών της διακυβέρνησής σας, υπήρχαν ή δεν υπήρχαν ιδωμένες και όχι τόσο μικρές στην Ιγουμενίτσα και στην Πάτρα? Δεν μίλησε κανένας σας τότε γι' αυτό. Καθόλου μικρές. Να μιλήσουμε με αριθμούς. 6.500 άνθρωποι στην Ιγουμενίτσα, 3.500 άνθρωποι στην Πάτρα. Σε καταβλισμούς όπου δεν υπήρχε φυσικά κράτος, μόνο επιχειρήσεις της αστυνομίας, όπου δεν υπήρχαν ούτε η έντονη παρουσία μη κυβερνητικών οργανώσεων, του ΚΕΛΠΝΟ, η έγνοια των μέσων ενημέρωσης τότε, η έγνοια του κράτους και της πολιτείας. Είναι υποκριτικό λοιπόν αυτό που κάνετε. Όταν σήμερα αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή ροή προσφυγική, να έχετε κάνει σημεία σας την Ιδωμένη, όταν εσείς επί των ημερών σας είχατε δύο Ιδωμένες στην Πάτρα και στην Ιγουμενίτσα και δεν άνοιγε κανένας το ζήτημα αυτό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να μου επιτραπεί να κλείσω μόνο 5 λεπτά με 2 λόγια και για την οικονομία και τις τρέχουσες εξελίξεις. Για να κλείσω το θέμα της σημερινής μας συζήτησης, ίσως μου δοθεί και η τριτολογία, θέλω να μείνω παρόλα αυτά στο μήνυμα που ελπίζω ότι είναι κοινό μήνυμα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής και θα παραμείνει. 2 λόγια για την οικονομία. Θα σας συνιστούσα, κύριοι της αντιπολίτευσης, να μην βάλετε τα λεφτά σας όλα στην πιθανότητα αποτυχίας κυβέρνησης, διότι η αξιολόγηση θα κλείσει. Κατανοώ βεβαίως γιατί κάποιοι σας πιέζουν διακαώς να το κάνετε αυτό. Ξεκινήσατε με την πρώτη σας κυβέρνηση ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την πρώτη σας συνέντευξη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας «Δεν βιάζομαι». Και τώρα σας βλέπω να βιάζετε και να βιάζεστε και να αγκομαχάτε. Γιατί? Κάποιοι σας πιέζουν, αυτοί έχουν λόγους βεβαίως, έχουν χρέη, πιθανώς έχουν διώξεις, θέλουν να κρατάνε μέσα ενημέρωσης χωρίς να πληρώνουν φόρους, κάποιοι άλλοι βλέπουν
δικούς τους συνεργάτες σε διάφορες λίστες, έχουν λόγους να θέλουν, αδιαφορώντας για την πορεία της χώρας, αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Και χθες αν γίνονταν. Εσείς όμως κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος αν παίζετε σε μια ζαριά τα πάντα. Για τον πολύ απλό λόγο ότι θα διαψευθείτε και αμέσως μετά τι θα κάνετε. Θα βάλετε τα λεφτά σας στη δεύτερη αξιολόγηση. Και αν διαψευστείτε και εκεί, το ξέρετε το παραμύθι με τον Βοσκό, τον ψεύτη Βοσκό. Στο τέλος, δεν θα σας πιστεύει ούτε ο λύκος. Φτιάξατε ένα μύθο, το μύθο της καταστροφής, από την διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου απαντήσετε αύριο μετά τα στοιχεία της Eurostat για αυτά, φαντάζομαι. Δεν απαντήσατε πριν, περιμένω εγώ να βγουν τα στοιχεία να απαντήσετε για την καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω. Η χώρα είναι σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είπα για αμφιβολία. Είναι η πιο σύνθετη και κρίσιμη διαπραγμάτευση. Γιατί? Διότι είναι μια διαπραγμάτευση όχι ανάμεσα σε δύο, με διαφορετικές απόψεις και συμφέροντα, ανάμεσα σε τρεις. Δεν είναι καινούριο αυτό, το γνωρίζετε. Όμως, γιατί είναι κρίσιμη τώρα? Γιατί για πρώτη φορά είναι τόσο έντονες αυτές οι διαφορές και αφορούν τόσο την εκτίμηση για το μέλλον, αλλά και την εκτίμηση για τα δεδομένα, για τον απολογισμό του 2015, για το αν πρέπει ή όχι να διαγραφεί το χρέος. Και ξέρετε πόσο κρίσιμο θέμα είναι αυτό για τη χώρα. Όμως θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης που σας ακούν, ασκείτε κριτική. Δεκτή η κριτική. Θα μας πείτε τι θέση παίρνετε. Άκουσα πριν από λίγο, διάβασα μάλλον, μου δώσαν συνεργάτες μου, μια συνέντευξη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Γιούγκερ. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο οποίος ουσιαστικά υποστήριξε τις θέσεις της Ελλάδας. Είπε, κατανοώ πλήρως τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Εμείς ως Κομισιόν είμαστε της άποψης ότι όλα τα στοιχεία μας είναι σωστά. Προφανώς αναφέρεται σε αυτά που θα δημοσιευτούν αύριο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, της Eurostat. Και δεν υπάρχει ανάγκη για νέα, για contingency, για έκτακτα μέτρα. Αυτό είπε ο κ. Γιούγκερ. Και παρακάτω είπε ότι δεν είναι αυτό ο σκοπός μας να ικανοποιήσουμε πάση θυσία το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Ξέρετε, αν τα έλεγα εγώ αυτά, είναι βέβαιο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης θα μιλούσε για μονομερείς ενέργειες και για διαπραγμάτευση βαρουφάκι. Τα είπε ο Γιούγκερ τώρα. Και ένα πράγμα σας ρωτώ. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Πολύ απλά, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτές τις θέσεις? Κύριε Τραγάκη, σας εκτιμώ ιδιαίτερα, γι' αυτό σας απαντήσω. Ήσυχα. Πρέπει κάποια στιγμή αυτή η ιστορία με τα μέτρα να έρθει στα πραγματικά της επίπεδα. Διότι, κύριε Τραγάκη, ήσταν βουλευτής το 10, το 11, το 12, το 13, το 14. Ξέρετε πόσα μέτρα ψηφίσατε όλα αυτά τα χρόνια? Ξέρετε πόσα μέτρα, σας πω εγώ. 62,92 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα ψηφίσατε, κύριε Τραγάκη. Και ξέρετε πόσο μειώθηκε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας? 25%. Εμείς, πράγματι, μειώθηκε 0,3 στα χρόνια της διακυβέρνησής μας. Όχι 25 όμως. Και εμείς μετά από μια διαπραγμάτευση που είχαμε εντολή να πάμε σε μια διαπραγμάτευση λαϊκή, δεν πετύχαμε το στόχο μας και φέραμε μια προσαρμογή ήπια. Όχι 63 δις, 5,4. Και τι κάναμε μετά? Πήγαμε στον ελληνικό λαό, κύριε Τραγάκη. Δεν το κρύψαμε κάτω από το τραπέζι όπως κάναν όλες οι κυβερνήσεις πριν, και με τα λεφτά υπάρχουν και με τα ζάπια που κοροϊδεύατε τον ελληνικό λαό και δεν τον καλούσατε να επικυρώσει την πολιτική σας. Αυτή είναι η διαφορά μας, κύριε Μητσοτάκη. Διότι βγήκατε και σε μια συνέντευξη χθες και παρακινούσατε τον, προφανώς φαντάζομαι παρακινούσατε, ή αν κάνω λάθος να το διαψεύσετε, γιατί εγώ έτσι το κατάλαβα, ότι δεν θα βγαίνουν, λέει, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο καιρό δεν θα βγαίνουν από τα σπίτια τους. Δεν ξέρω αν ήταν απειλή, μπορεί να ήταν διαπίστωση. Εντάξει, εγώ δεν λέω ήταν απειλή. Ήσυχα. Λέω ένα πράγμα όμως. Η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα σε αυτά που γίνανε, όντως τότε και κακώς γίνανε, αλλά γίνανε, υπήρχε ένα κίνημα αγανάκτησης και σήμερα,
είναι το γεγονός ότι δύο φορές πήγατε στην κάλπη λέγοντας λεφτά υπάρχουν και μετά επαναδιαπραγμάτευση, φέρατε δύσκολη συμφωνία και συνεχίζατε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, δεν εφαρμόζετε. Ενώ εμείς πράγματι είπαμε στον ελληνικό λαό ότι θα διεκδικήσουμε να βγούμε άμεσα από την Επιτροπή. Το είπαμε. Το τιμήσαμε μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι τελευταία ρανίδα αίματος. Δεν ήταν επιτυχής προσπάθεια. Πήγαμε όμως μετά στον ελληνικό λαό και δεν του κρύψαμε τίποτα, του είπαμε την αλήθεια και ζητήσαμε εντολή για να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία. Αλλά για να σας πω κάτι τώρα, για συγκρίνετε, 25% μείωση του ΑΕΠ εσείς, 0,3 εμείς. 63 δις μέτρα εσείς, 5,4 εμείς. Είναι θράσος να κάνετε συγκρίσεις. Και μας λέτε μάλιστα το εξής, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ότι εμείς εξαιτίας αυτής της διαπραγμάτευσης το καταστρέψαμε την οικονομία, το αφήνω αύριο. Θα απαντάτε αύριο για αυτά. Εξαιτίας αυτής της διαπραγμάτευσης φέρατε αχρίαστα μέτρα, τα οποία δεν θα χρειαζόταν να τα πάρουμε αν μέναμε εμείς στην κυβέρνηση. Αυτό λέτε. Σας θυμίζω λοιπόν, και θα το καταθέσω και στα πρακτικά, τι έλεγε η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την πέμπτη αξιολόγηση, σελίδα 47. Απροσδιόριστα μέτρα για το 15,2 δις, απροσδιόριστα μέτρα για το 16,3,7, σύνολο 5,7, συν η απόκληση από το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα που είχατε για το 2014, που μέχρι τώρα, μέχρι τα χθεσινά στοιχεία της Eurostat, είναι 2 δις. Να δούμε πώς μεγαλώσει αύριο, να δούμε. Σύνολο 7,7 δις. 7,7 δις μέτρα θα παίρνατε εσείς με το καλημέρα και μας λέτε μας ότι καταστρέψαμε τη χώρα επειδή φέραμε μια προσαρμογή 5,4. Για να μην υπολογίσω βεβαίως και το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι στόχοι πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τους προηγούμενους που είχε συμφωνήσει ο κ. Σαμαράς, και αυτό βεβαίως θα έβγαινε από το εισόδημα των πολιτών. Κάποια στιγμή πρέπει σε αυτή τη χώρα να σταματήσει η υποκρισία. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Θα την ξεπεράσουμε αυτή την καμπή. Παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντικσότητες, θα ήταν ευχής έργων αν σε αυτή την κρίσιμη καμπή η αντιπολίτευση αναλογιζόταν την ευθύνη της. Δεν την αναλογίζεται. Και όχι μόνο εσείς κύριε Μητσοτάκη, αλλά και οι άλλες πλευρές της αντιπολίτευσης. Ακούω την κυρία Γεννηματά. Θα έπρεπε, τι να πω, λες και ο κόσμος έχει μνήμη χρυσόψαρου. Τι έκανε το Πασόκ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και τι κάνουν οι σοσιαλιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και βεβαίως και τον κύριο Θεοδωράκη. Θα περίμενε κανείς να πει, εντάξει, δεν συμφωνούμε με τον ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λάθη στη διαπραγμάτευση, αλλά τώρα στην κρίσιμη στιγμή θα βάλουμε πλάτη. Εσείς τα απέναντι όμως. Και αν θέλετε να μιλάτε για το μέλλον της κεντροαριστεράς, πρέπει να καταλάβετε ότι κεντροαριστερά χωρίς αριστερά δεν υπάρχει. Αυτό είναι κεντροδεξιά. Ο τόπος χρειάζεται προοδευτική διακυβέρνηση. Χρειάζεται αλήθειες και τόλμη για να βγούμε από την κρίση. Και θα το καταφέρουμε.